Μένονται οι σφοδροί Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα τη Γάζα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, την Παρασκευή χτυπήθηκε το νοσοκομείο Αλσίφα, όπου εκτιμάται ότι έχουν βρει καταφύγιο και 50.000 άμαχοι. Η Χαμά ισχυρίζεται ότι τα Ισραηλινά τάγκ έχουν περικυκλώσει και βάλουν εναντίον τριών νοσοκομείων στο βόρειο τομέα του Παλαιστινιακού θύλακα, προκαλώντα δεκάδε θύματα. Σύμφωνα με το Ισραήλ, στα υπόγεια των νοσοκομείων κρύβονται Παλαιστίνοι μαχητέ. Ο αριθμό των νεκρών που έχει ξεπεράσει πλέον τι 11.000 από την έναρξη του πολέμου χαρακτηρίστηκε πολύ μεγάλο από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνγκεν. Από την πλευρά του, επικεφαλή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για τον αδιάκριτο, όπω τον χαρακτήρισε, βομβαρδισμό πυκνοκατοικημένων περιοχών. Η διαρκή ειρήνη και η ασφάλεια δεν μπορεί να επιτευχθεί με την εξάσκηση αντιπίνων και πόνου, εναντίον ανθρώπων που δεν έχουν καμία ευθύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθησαν. <Συγκλή> Συμπεριλαμβανομένων, και αυτό είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικό για τον ΟΗΕ, των 99 μελών του προσωπικού του οργανισμού που σκοτώθηκαν. <Συγκλή> είναι πρωτοφανές, εξωφρενικό και βαθιά παρακτικό. <Συγκλή> Με τις μάχες να μένονται μέσα στην πόλη της Γάζας, η Συμφωνία για την Καθιέρωση Ολιγόρων Ανθρωπιστικών Παύσεων καθημερινά αποτελεί τη μοναδική ελπίδα για τους αμάχους. Για έκτη συνεχόμενη μέρα, χιλιάδε Παλαιστίνοι εκμεταλλεύτηκαν το διάδρομο εκένωση σε αναζήτηση ασφάλεια προ τα νότια του θύλακα.